γιατί απέχετε από την τηλεόραση? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ό,τι και να πω θα είναι πολύ κακό. Δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να πω γιατί απέχω. Δεν σας αρέσει όπως έχει γίνει η τηλεόραση πια? Δεν σας αρέσουν οι σειρές? Θεωρείτε ότι... Κοιτάξτε, δείτε. Έχω να παίξω τηλεόραση 38 ολόκληρα χρόνια. Αυτό είναι κάποιες επιλογές δικές μου, ήταν σε κάποιες σειρές που μου είχαν πει να πάω, αλλά δεν μου άρεσε το κείμενο και όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, με έχουν αποκλείσει από την τηλεόραση με την έννοια, ξέρω εγώ, το ότι δεν είμαι καλός τοπιός, το ότι, ξέρω εγώ, έχω φθαρεί, το ότι έχω εκείνο, το ότι έχω τ' άλλο. Εν πάση περιπτώσει, όμως, σημασία έχει για μένα το θέατρο. Όταν γεμίζω το θέατρο, όπου και αν πηγαίνω, όταν γεμίζει το θέατρο, πόσες θέσεις έχει? 2.000 θα είναι γεμάτο. Και το καλοκαίρι παίζαμε σε αρχαία θέατρα, 3.500 κόσμος, 3.500 κόσμος σκόταν για τον Ψάλτη. Αυτό για μένα είναι αυτό που έχω αφήσει background, το οποίο ο κόσμος το έχει αποδεχθεί και γι' αυτό ακριβώς με επιλέγει. Αυτό ήταν. Και για να γίνω γνωστός, βέβαια, εντάξει, 1.500 δραχμές έπαιρνα στην ταινία τότε, στα καμάκια. Μετά, ξέρω εγώ, έπαιρνα 2.000 σε μια άλλη ταινία, 3.000, και κάθε τόσο ανέβαινα. Αλλά αυτό όμως με βοήθησε πολύ να γίνω γνωστός από τις ταινίες στην Ελλάδα. Άρα δεν θα μπορούσατε να βγάζετε λεφτά τότε με τα χρήματα αυτά, όπως καταλαβαίνω? Όχι, βέβαια, όχι. Δεν βγάλαμε τόσα λεφτά, δυστυχώς. Τώρα θα μπορούσαμε να βγάλουμε, αλλά τώρα έγινε η κατοχή. Πώς να πεις πως αξίζει στον κόσμο να ζεις?